taxi? Reinas Fallos. Bravo, bravo, bravo. Τελετή εγγενείων του τμήματος του κάθετου άξονα Κομωτινή Νυμφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη. Ο κάθετος άξονας 75 Κομωτινή Νυμφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού άξονα ΙΧ και συνδέει την Εγνατία Οδό με το συνοριακό σταθμό Μάκαζας και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του άξονα αποτελεί έργο προτεραιότητας σε εθνικό επίπεδο, καθώς συμβάλλει στη σύνδεση της Βόρειας Ελλάδας με τη Βουλγαρία και άλλες βαλκανικές χώρες, αλλά και την αύξηση της προσπαλασιμότητας των περιοχών που διατρέχει, ενισχύοντας την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρώθηκε το τμήμα που δίνει σήμερα στην κυκλοφορία μέσα σε 2 χρόνια. Ολοκληρώθηκε επομένως ο κάθετος άξονας από την Εγνατία προς τη Βουλγαρία. Μας μένουν 2 ακόμη άξονες κάθετοι στην Εγνατία, ένα στον Εύρο και ένα στην Ξάνθη. Και πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε η Θράκη να έχει τις απαραίτητες υποδομές, να έχει το πλεονέκτημα που ιστορικά είχε, το πλεονέκτημα της θέσης της για τις συνδυασμένες μεταφορές και για την παραγωγική της ανασυγκρότηση. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές των έργων και στην Εγνατία που το υλοποίησε στους χρόνους της και με το εύλογο κόστος, και να πούμε ότι πρέπει οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής να έχουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τις αναγκαίες υποδομές, προκειμένου η Θράκη να ανακτήσει τον ιστορικό ρόλο που πάντα είχε. Να πούμε ότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα, δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν υπουργό, σε κανένα περιφερειάρχη δήμαρχο. Είναι μια εθνική προσπάθεια για να λειτουργούν οι υποδομές της χώρας και γι' αυτό μας βλέπετε και όλους μαζί εδώ. Όπως μαζί πρέπει να μας δείτε και στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να έχουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη συμπλήρωση των απαραίτητων υποδομών. Εγκαινιάζουμε σήμερα τη λειτουργία του κάθετου άξονα Κομωτινή Νυμφαία Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα που κατασκεύασε η Εγνατία Οδός. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή μας και χαιρόμαστε για την ολοκλήρωσή του. Ένα έργο που φέρνει πιο κοντά τις 2 χώρες, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, αλλά και τους κατοίκους τους. Φυσικά, προσδοκούμε περαιτέρω συνεργασία με την Εγνατία Οδό, προκειμένου να κατασκευαστούν και άλλα έργα που είναι απαραίτητα και έχουν προταθεί φυσικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να συμβάλλουν και αυτά στην ουσιαστική ανάπτυξη της περιφερειάς μας.